Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης ανακοινώνει τα νέα εργαστήρια ελεύθερου χρόνου. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, δεν θα μπορούσε να μην έχει σχεδιάσει εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Εφευρέσεις και πειράματα, τέχνη και επιστήμες και ένας τεράστιος κόσμος συναισθημάτων περιμένουν τους μικρούς μας φίλους. Για τους μεγάλους φίλους συνεχίζονται τα εργαστήρια φωτογραφίας και εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και ξεκινά ένα καινούργιο εργαστήριο εικονογραφημένης αφήγησης. Η έναρξη των εργαστηρίων θα γίνει τον Οκτώβριο. Ο Νάσος Ναλμπάντης, υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φωτογραφίας Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, μίλησε στην κάμερα του Thraki.net για το εργαστήριο. Στο Εργαστήριο Φωτογραφίας του Εθνολογικού Μουσείου, ενήλικες και έφηβοι θα μάθουν να τραβούν φωτογραφίες, θα μάθουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποια φωτογραφική μηχανή, το πώς να χρησιμοποιούν τη φωτογραφική μηχανή. Και τέλος θα μπούμε στον κόσμο της ψηφιακής εικόνας μέσω κάποιων προγραμμάτων υπολογιστών. Αναφορικά με το πόσο εύκολο είναι να μάθει κανείς τα μυστικά της φωτογραφίας, ο κύριος Ναλμπάντης έδωσε την απάντηση. Είναι εύκολο αρκεί να ασχοληθεί και να θέλει να μάθει το αντικείμενο. Τα τεχνικά μέρη της φωτογραφίας θα τα μάθει, έτσι όπως λέω εγώ, λίγο θέλει δεν θέλει. Το δύσκολο είναι το δημιουργικό κομμάτι της φωτογραφίας, το πώς να βγάλει δηλαδή μια φωτογραφία που να έχει δημιουργική υπόσταση. Στον εξοπλισμό φυσικά θα ήταν καλό να έχει μια DSLR ή μια mirrorless μηχανή, αλλά ακόμα και με το κινητό μας τηλέφωνο θα μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Η Βαλεντίνα Σοκράτους, υπεύθυνη παιδαγωγικού του μουσείου, μίλησε με τη σειρά της στην κάμερα του Thraki.net για τις δράσεις του μουσείου. Όπως κάθε χρονιά, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες που ζούμε τώρα, το μουσείο προσπαθεί να παρέχει στην τοπική κοινωνία διάφορα εργαστήρια ελεύθερου χρόνου. Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα μέτρα ασφαλείας προστασίας για τον COVID, διοργανώνουμε 6 εργαστήρια ελεύθερου χρόνου για παιδιά και για ενήλικες. Για τα παιδιά έχουμε φέτος 3 εργαστήρια. Το πρώτο είναι το εργαστήριο συναισθημάτων, που είναι για παιδιά από 4 μέχρι 6 ετών. Η υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Μαρία Παπαδοπούλου, ηθοποιός και εμψυχώτρια. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς τα παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν και να αντιληφθούν τα ίδια τα συναισθήματα. Οπότε είναι ένα εργαστήριο έτσι χουχουλιά και συναισθηματικό. Μετά προχωράμε στις ιστορίες από τη χώρα της Art-Tech, το οποίο πάλι απευθύνεται σε παιδάκια 4 έως 6 ετών. Στην ουσία βλέπουμε το πώς σύγχρονες έννοιες βιωματικής και ενεργητικής μάθησης συνδυάζονται μέσα από τον κόσμο της τέχνης, των μαθηματικών, της επιστήμης και των πειραμάτων. Και αυτό μας οδηγεί στο εργαστήρι που είναι οι μικροί εφευρέτες, που είναι για παιδιά από 7 και πάνω. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρει και με παιδιά λίγο μεγαλύτερη ηλικίας, δηλαδή μέχρι 12 ετών.